Εδώ, η Κούβδου. Δίνει την μπάλα. Σε ποια άστη η Λιώση είναι κοντά της. Κρατάει την μπάλα 15 δευτερόλεπτα. Πρέπει να παίξει την μπάλα όμως, γιατί αλλιώς θα αλλάξει κατοχή. Ευτυχώς έδωσε την μπάλα στο όριο, στην Λιώση. 4 δευτερόλεπτα, 3, 2, 1. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. 9-8 την Κίνα στο μεγάλο τελικό του 14ου παγκόσμιου πρωταθλήματος. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή του κόσμου. Αυτές οι νεράιδες ανέβηκαν στην κορυφή του Ολύμπου. Μια πολύ μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Στις δύσκολες ώρες που περνάει γενικά η χώρα μας, αυτά τα κορίτσια έδειξαν ότι υπάρχει μέλλον και ότι υπάρχει θέληση για το καλύτερο. Είναι πρωταθλήτριες. Εδώ ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο Γιώργος Μορφέστης, ο οποίος πανηγυρίζει, ο Ζάνε παρηγορεί τις παίκτριές του, αλλά αυτό που όλους μας ενδιαφέρει, η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Όσες φορές και να το πούμε, δεν χορταίνουμε να τα ακούμε. Θα ανέβει η εθνική μας. Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η Ελλάδα στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου. Η Ελλάδα η οποία προσπαθεί, η οποία μάχεται και η οποία στο τέλος πετυχαίνει αυτό το οποίο θέλει, αυτό που κυνηγά, είναι εδώ παρούσα. Εδώ στην Κίνα, εδώ στη Σαγκάη, εδώ στην δεύτερη χώρα του κόσμου, στην δεύτερη οικονομία του πλανήτη, που όπως αν τα πράγματα μπορεί να γίνει και η πρώτη οικονομία του πλανήτη. Εδώ αυτοί οι κόσμοι είναι δεύτερες και πέρα στο μετάλλιο. Είναι πόσες φορές και να πάνε τα νόμια των κοριτσιών, πάντα θα υπάρχει συγκίνηση για αυτό που κατάφεραν. Η Ελένη Κούβδου, η πολύ καλή νερματοφύλλα, αλλά μια εξαιρετική αθλήτρια και ένα εξαιρετικό κόκκι. Η Άτη Μελιδόνη με την εμπειρία της έδωσε πάρα πολλές βοήθειες στην ομάδα. Η Λέκτρα Σούν και αυτή πια πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αμυντικός. Η αρχηγός, η Κυριακή Λιώση, αυτή που δακρυσμένη έλεγε ότι επιτέλους θα έρθει και εμάς η Ελλάδα. Αβραμίδου, η μεγάλη Ελληνίδα βαταριστή, Αντιγόνη Ρουπτή, ένα πρόσωπο αυτού του τουρνουά. Αγγελική ρόλη μου και αυτή, εξαιρετική, για να ακούω. Φιλιόμενο Μανουλιουδάκη, εξαιρετική και αυτή, σε αυτό εδώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα μάτια της σουτ κατάφερε να δώσει πολλές λύσεις. Σταυρούλα του Ναού, γιατί μεγάλη και σημαντική βοήθεια, παίκτρια κλειδί θα μπορούσαμε να βούμε και σε προημιτελικό και τελικό, αλλά και σε τελικό. Γιούλη Λαρά, και αυτή δικαιώνεται μια τερκέρια και ένα υπέροχο παιδί, το οποίο καταφέρει να δει για αυτά όλα που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρετε η νεαρή τερματοφύλακα του Ηρακλή, η οποία ήρθε εδώ σε αυτή την εθνική ομάδα και έγινε ένα μαζί της και πήρε και αυτή το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η αποθέωση γύρω από τον κόσμο που βγήκε εδώ στο ανατόριο του Sports, το Real Sport Center, και θα ακούσουμε και τον εθνικό όλα είναι έτοιμα. Να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτά τα κορίτσια έκαναν μια ολόκληρη χώρα υπερήφανη.